Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, για το ίδιο θέμα που συνομιλήσαμε νωρίτερα και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, τις προεδρικές εκλογές. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιζόπουλο. Καλό μεσημέρι, Ντίνο. Πολλά, πάρα καλή πολύ χρονιά. Για την πρόσθεση. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Να εκφράσω και τη συμπάθεια μου στους συναδέλφους στο βίντεο που είδαμε για αυτό που έπαθαν. Είναι πολύ εύκολο να γίνει, να μιλάς ενώ νομίζεις ότι είναι κλειστά τα μικρόφωνα. Γι' αυτό χρειάζεται, και πάρα, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και όσον αφορά τα μικρόφωνα και όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα και όχι μόνο. Και όλα στην εποχή που ζούμε. Λοιπόν, τι γίνεται με τις προεδρικές εκλογές? Έχετε ασχοληθεί εσείς ή ακόμη? Αρχικά θα πρέπει να πω ότι από την πλευρά των συλλογικών οργάνων της ΕΔΕΚ δεν υπάρχει οποιαδήποτε απασχόληση ή ενασχόληση ή συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες εν ώψη των προσφυγών που είχαν γίνει στο δικαστήριο και ως εκ τούτου περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να υπάρξει μια συνολική συγκρότηση πια όλων των συλλογικών οργάνων για να μπορέσουν πια να προχωρήσουν την διαδικασία των συζητήσεων και τη λήψη κάποιων αποφάσεων. Το δεύτερο είναι γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε από την πλευρά της ΕΔΕ καμία επαφή με κανέναν υποψήφιο, ενδιαφερόμενο υποψήφιο ή με οποιονδήποτε άλλο κόμμα γύρω από αυτά τα θέματα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ούτε και υπήρχε οποιαδήποτε πρόσκληση προς την ΕΔΕΚ για συνάντηση ανταλλαγής απόψεων γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξει. Κρίνοντας από τις δηλώσεις των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, θα έρθουν όλοι κοντά σας, κύριε Σιζόπουλε. Οπότε εσείς είστε έτοιμοι να συζητήσετε με όλους? Ντίνο, εμείς είμαστε και όπως έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα, έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε συνάντηση μας ζητηθεί από κόμματα ή ακόμα και ενδιαφερόμενους υποψήφιους. Είμαστε έτοιμοι να τους ακούσουμε. Και από εκεί και πέρα αυτά όλα θα μεταφερθούν στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Ναι. Όμως κάτι το οποίο θα πρέπει από την αρχή να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση η πιθανότητα ή η δυνατότητα η ΕΔΕΚ να προσέλθει σε έναν προαποφασισμένο διάλογο που ουσιαστικά έχει ολοκληρώσει και το πρόγραμμα ενδεχομένως διακυβέρνησης και της συνεργασίας απλά και μόνο για να το στηρίξει. Η οποιαδήποτε εάν συνεργασία... Το πρόσωπο, την υποψηφιότητα. Άλλο το θέμα της υποψηφιότητας, άλλο το θέμα των προτάσεων και οθέσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς δεν πρόκειται να λάβουμε μέρος σε καμία μορφή συνεργασίας απλά για να επικυρώσουμε προηλυμένες αποφάσεις. Αυτό που πάντα ζητούμε είναι ισοτιμία όσον αφορά τον διάλογο. Ποτέ δεν διεκδικήσαμε την ισότητα. Ναι. Αλλά την ισοτιμία. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό. Είναι και η διαφορά του ενός από το άλλο. Ναι, ναι. Γιατί θέλουμε να είμαστε και έντιμοι και ειλικρινείς και αξιόπιστοι. Ναι. Ως εκ τούτη, όσο ενδιαφέρονται ενδεχομένως και φλερτάρουν συσσαγωγικά με την ιδέα να υπάρξει μια ενδεχόμενη συνεργασία και με την ΕΔΕΚ, αυτές τις δύο παραμέτρους πρέπει να τις λάβουν σοβαρά υπόψη. Εσείς ως πρόεδρος του κόμματος, θα θέσετε υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές? Είναι κάτι που σας ενδιαφέρει? Αυτό δεν είναι θέμα που έχει σχέση με τον πρόεδρο του κόμματος. Ναι, μεν είμαι ο πρόεδρος του κόμματος, αλλά αποτελώ μέλος μιας συλλογικής ηγεσίας και οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο θα αποφασιστεί είναι αφού εξεταστούν προηγουμένως όλα τα σενάρια, όλα τα ενδεχόμενα και ενδεχομένως τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε περίπτωσης. Εκεί τα συλλογικά όργανα του κόμματος θα πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις το τι μέλη γενέστε και πώς θα πορευτεί η ΕΔΕΚ στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ναι. Αλλά δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο συνεργασιών. Επειδή ακούμε διάφορες τοποθετήσεις, θα μπορούσε η ΕΔΕΚ να συμμετάσχει σε μια διακυβέρνηση μαζί με τον Δημοκρατικό Συναγερμό ή σε ένα μέτωπο κομμάτων της αντιπολίτευσης με στόχο την αλλαγή της διακυβέρνησης, κύριε Σιζόπουλε, προς τα πού γέρνει η πλάστιγκα? Τι νόμα αντιλαμβάνεσαι ότι ως πρόεδρος του κόμματος δεν θα ήθελα να εκφράσω οποιασδήποτε προσωπικές απόψεις που ενδεχομένως είτε να παρεξηγηθούν είτε να προδεσμεύσουν αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Ναι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι ανοιχτά προς συζήτηση στα συλλογικά όργανα του κόμματος, αλλά είπα ότι προηγουμένως αυτό που για μας έχει προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης των συλλογικών οργάνων, ξεπερνώντας τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή με τις δικαστικές διαδικασίες. Ναι. Μάλιστα. Άρα, εφόσον ολοκληρωθούν όλα αυτά, στη συνέχεια θα ασχοληθείτε, αντιλαμβάνομαι, ακριβώς, με τις προεδρικές εκλογές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν μας ζητηθεί οποιαδήποτε συνάντηση δεν θα την πραγματοποιήσουμε. Θα ακούσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις, αλλά οι αποφάσεις θα ληφθούν την ώρα που πρέπει και υπολογίζω ότι αυτές οι αποφάσεις ενδεχομένως θα είναι εντός Μαρτίου ή εντός Απριλίου. Ναι. Πάντως η ΕΔΕΚ έχει ρόλο να διαδραματίσει, όπως είδαμε και πέρσι κατά τη διάρκεια του προϋπολογισμού
που συμμετείχε σε μια σειρά από αποφάσεις και υπερψήφισε τον προϋπολογισμό. Είναι με αυτό το σκεπτικό που ενδεχομένως θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με κάποια από τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε Σιζόπουλε? Εντυνόμου, άσημε να έχουμε και μερικά χαρτιά κλειστά. Ναι. Γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ναι. Το πιο σημαντικό για μας είναι ότι οποιαδήποτε απόφαση μας ουσιαστικά θα στοχεύει σε δύο παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι πώς λειτουργούμε και πώς ενισχύουμε την κρατική οντότητα και την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που για μας είναι σημαντικό στοιχείο προτεραιότητας των πολιτικών επιλογών μας και της πολιτικής μας δράσης ως κόμμα. Και το δεύτερο, ότι θα πρέπει ακριβώς να επιδειχθεί μια ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική ευαισθησία για την προστασία ομάδων του πληθυσμού που προέρχονται από τα ευάλωτα στρώματα και τα οποία έχουν πληγεί και οι οποίες ομάδες έχουν πληγεί πολύ περισσότερο από την οικονομική κρίση τόσο του 12-13 όσο και την σημερινή της πανδημίας. Ναι. Αυτά αποτελούν μέρος των προτεραιοτήτων μας. Από εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε με όλα τα κόμματα να έχουμε τις ίδιες συγκλήσεις και τις ίδιες αποκλήσεις σε κανένα από αυτά τα θέματα. Σε κάποια θέματα μπορεί να έχουμε περισσότερες συγκλήσεις με το ένα κόμμα, σε κάποια με κάποιον άλλο κόμμα. Ως εκ τούτου όλα αυτά θα αξιολογηθούν, θα καταγραφούν και εκεί ακριβώς θα γίνει η αξιολόγηση από την πλευρά των συλλογικών οργάνων του κόμματος για να πάρουν την οριστική τους απόφαση. Ναι. Το Κυπριακό τι ρόλο θα παίξει στις αποφάσεις σας, νομίζω ότι η ΕΔΕΚ έχει τοποθετηθεί ενάντια στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ενώ τα τρία μεγαλύτερα κόμματα υποστηρίζουν αυτή τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Άρα, με όποιον και αν πάτε να συνεργαστείτε, υπάρχει μια κάθετη διαφορά απόψεων εκεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι διαφορές δεν είναι και με τα τρία κόμματα οι ίδιες. Ναι. Με κάποια είναι πολύ μεγαλύτερες, με κάποιον είναι λιγότερες. Γι' αυτό είπα ότι ακριβώς θα γίνει μια αξιολόγηση, μια καταγραφή των συγκλήσεων και των αποκλήσεων του κάθε κεφαλαίου. Και για μας τα κεφάλαια είναι τέσσερα. Είναι το Κυπριακό, είναι τα θέματα οικονομικής πολιτικής, τα θέματα κοινωνικής πολιτικής και τα θέματα υγείας. Ναι. Για μας είναι τέσσερα βασικά κεφάλαια. Άρα εδώ ακριβώς είναι που θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα συζητήσουμε και να καταγράψουμε τις συγκλήσεις και τις αποκλήσεις στο κάθε κεφάλαιο από αυτά. Και εκεί ακριβώς είναι που θα γίνει τελική αξιολόγηση για να πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις. Μάλιστα. Επειδή τα τελευταία χρόνια γινόντουσαν πολλές συζητήσεις για το ενδεχόμενο της δημιουργίας του λεγόμενου τρίτου πόλου μεταξύ των κομμάτων του κέντρου, έτσι. Και αυτό δεν κατέστη δυνατό. Θεωρείτε ότι είναι τώρα όριμες οι συνθήκες, νομίζω ότι είναι εντελώς ρευστό το πολιτικό σκηνικό που θα μπορούσε να αναβιώσει αυτή η συζήτηση, κύριε Σιζόπουλε? Οι συνθήκες είναι πάντα όριμες, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση και η πολιτική απόφαση για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Ναι. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ και το 2017 και το 2018, για να μην πάω σε προγενέστερα χρόνια, 97, 98, 2003 και μεταγενέστερα, έγιναν αρκετές τέτοιες προσπάθειες, οι οποίες δεν ευωδόθηκαν και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν υπάρχει αυτή η συγκρότηση ενός ισχυρού, κατά την όψη μου, όπως λες, τρίτου πόλου, ναι, που θα μπορούσε ακριβώς να διαδραματίσει έναν πολύ πιο αποφασιστικό ρόλο στη διακυβέρνηση της πατρίδας. Είστε έτοιμος εσείς να αναλάβετε μια πρωτοβουλία ενδεχομένως? Πρωτοβουλία αναλάβαμε και στο παρελθόν, αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την πρωτοβουλία, εξαρτάται και από την πολιτική βούληση και θέληση και όλων των υπολείπων για να μπορέσει να προχωρήσει. Μάλιστα. Η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχουν διάφορες διεργασίες οι οποίες ουσιαστικά κινούνται σε μια προσπάθεια αποδυνάμωσης αυτού του χώρου με διάφορους τρόπους και εδώ ακριβώς είναι που θα πρέπει όλους να μας προβληματίσει. Μάλιστα. Πότε να αναμένουμε τελικές αποφάσεις? Μας είπατε ότι είναι νωρίς, αλλά υπάρχει κάποιος ορίζοντας που... Εγώ προσδιορίζω, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι ο ορίζοντας αυτός πρέπει να είναι μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, δηλαδή με τρεις μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια.